Εντάξει, δεν υπάρχει ερώτημα γιατί με τη λαϊκή συσπήρωση. Είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε, το μοναδικό που μας δίνει μια ελπίδα για το πώς θα είναι δομημένο το αύριο. Συγκρούονται εδώ δύο κόσμοι. Είναι ο ένας κόσμος της ρεμούλας, της απάτης και της αδιαφορίας και ο κόσμος που ενδιαφέρεται, που είναι αλληλέγγυος, που θέλει να ζήσει ένα καλύτερο αύριο. Έχουμε δει τα παραδείγματα. Από τη μία πλευρά είναι ένας δήμαρχος, δεν θέλω να τον κατονομάσω, αλλά νομίζω θα καταλάβουμε σαν παράδειγμα ποιος είναι, ο οποίος κυνηγάει μέσα στις λάσπες τους εθελοντές που έχουν πάει εκεί για να ξελασπώσουν τον κόσμο που έχει βουτυχτεί στη λάσπη χάρη στην αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής και της Περιφερειακής Αρχής. Και από την άλλη είναι οι εθελοντές, είναι τα παιδιά της ΚΝΕ, είναι ο κόσμος ο οποίος αγωνιά, ο κόσμος ο οποίος θέλει να συνεχίσει να μάχεται και δεν το βάζει κάτω. Η προοπτική είναι σαφής. Ή θα γεμίσουμε τις κάλπες με κόκκινα γαρίφαλα για να έχουμε μια ελπίδα για αύριο, ή θα υποκύψουμε σε όλα αυτά τα σχέδια των μεγαλοεπιχειρηματιών που εξυπηρετούνται μέσα από τους δημάρχους και τους νομάρχες αυτούς. Θα καταλήξουμε σε μία από τα ίδια και θα λέμε γιατί πνιγήκαμε, γιατί καήκαμε, γιατί συγκρουστήκαμε. Είναι το παράδειγμα της Πάτρας και ο τρόπος με τον οποίο η Δημοτική Αρχή της Πάτρας βρίσκεται κοντά στην κοινωνία, κοντά στις λαϊκές οικογένειες, κοντά στον κόσμο, νομίζω ότι είναι το κατάλληλο παράδειγμα για να θέλουμε να γεννήσουμε και άλλες Πάτρες στις κάλπες, όπως στις προηγούμενες, την προηγούμενη περίοδο που είχαμε 5 κομμουνιστές δημάρχους. Νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε τώρα και θα είναι πολύ καλύτερα για όλους.